Γιώργο, πάμε στην Χιμάρα. Θα συναντήσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας. Να πάμε. Είναι εκεί με τον Πατρικό Καβέ, στο συγκρατούμενο του Φρέντι Μπελέρη, που και αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία και ο συμβολισμός είναι πολύ υψηλός της εκλογής Μπελέρη. Θα πει τη γνώμη σου, κάτσε να μας πει ο Χρήστο ρεπορτάζ. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Καλή σας μέρα από τη Χιμάρα. Επειδή παρακολουθούσαμε χθες την μαραθώνια εκπομπή του Sky, πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και μια αμηχανία σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν κάποιος έπρεπε να πανηγυρίσει ή όχι, για μας εδώ στη Χιμάρα τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα. Υπήρχε νικητής για τις ευρωεκλογές, υπήρχε πανηγυρικό κλίμα, το ξενυχτήσαμε με τους πανηγυρισμούς εδώ στην περιοχή, καθότι η επικράτηση του Φρέντι Μπελέρη ήταν μια τεράστια νίκη, μια τεράστια ικανοποίηση για τους μειονοτικούς εδώ στην Αλβανία και όχι μόνο. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά η Χιμάρα παραδόθηκε στις φλόγες χθες αργά το βράδυ, με υπηρώτικα τραγούδια, με βεγγαλικά, με χορούς, με συνθήματα. Πραγματικά ξενύχτησε εδώ η περιοχή, καθώς η ικανοποίηση ήταν τεράστια. Σκεφτείτε μόνο ότι στη διαδικασία τη χθεσινή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξελέγησαν 720 ευρωβουλευτές. Μόνο Χρήστο, ένας για μισό λεπτό να δούμε λίγο, αυτούς, να ακούσουμε λίγο τους πανηγυρισμούς. Και ερχόμαστε, για να ακούσουμε λιγάκι. Μεγάλη, μεγάλη χαρά, καλύ... μεγάλη ικανοποίηση. Μεγάλο μήνυμα. Βέβαια. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Παιδιά, κέρδισε. Πολύ ένα μεγάλο μήνυμα, ακριβώς. Και επειδή φέρνει τα θέματα της μειονότητας στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο η τεράστια επιτυχία ενός ανθρώπου ο οποίος εκλέγεται μέσα από τις φυλακές ευρωβουλευτής, είναι ότι η περιοχή αυτή, η Χιμάρα, η ιστορική αυτή περιοχή του ελληνισμού, που δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ ως μειονοτική περιοχή, στέλνει έναν εκπρόσωπό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεπώς και τα θέματά της και τα προβλήματά της αναγορεύονται πλέον λοιπόν, σε ευρωπαϊκά ζητήματα και αυτό τώρα είναι το σημαντικό. Με τον Χρήστο. Έλα, εγώ και ο Χρήστος είμαστε παοκάρα. Ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό για το δώρο της Ελλάδος. Ευγνωμοσύνη στον Παναθηναϊκό για το μπάσκετ. Αγκαλιάζει ο Χρήστος και μου λέει παοκάρα μου, πάμε για 300.000 σταυρούς. Το ίδιο είχε προβλέψει ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Αλήθεια. Βαγγέλης Χρωστάω, μια μακαρονάδα σαμιώτικη με γαρίδες. Λοιπόν, μπράβο ρε φίλε, και επίσης, μπράβο. Έχω να πω το εξής, το ξέρει και ο Χρήστος. Παιδιά, αν δείτε τα μηνύματά σας, είναι από αυτό που λέμε πραγματικός Έλληνας που θέλει δίπλα του, δίπλα του την κυβέρνησή του, τους υπουργούς του κλπ. Κλπ. Δηλαδή, το έχεις στα γραφεία μέσα, να βγουν από τα γραφεία. Όχι, παιδιά, στα γραφεία. Δηλαδή, να βγει στην κοινωνία, να βγουν στην κοινωνία όλοι. Έβλεπα μερικούς υπουργούς να λένε είχα την περιοχή μου κλπ. Κλπ. Α, τώρα τη θυμήθηκες. Όλη την Ελλάδα πρέπει να πας τώρα. Ποια περιοχή σου. Παντού να αναργώσεις. Μόνο ο Μητσοτάκης και δύο τρεις ακόμα όργανα. Τη μάχη όλοι, όλοι στα ίσα. Πάντως, εσύ ξέρεις, να ξέρετε κάτι. Ναι. Το α και το ω της προεκλογικής εκστρατείας ήταν ο Μητσοτάκης. Παιδιά, πήγε σε χωριά, τον βλέπανε μπροστά τους κλπ. Και πιστεύω. Έκανα μεγάλη αγώνα. Αλήθεια. Έτρεξε παντού σε όλη την Πάμε Ελλάδα. Πάμε να πούμε μια κουβέντα και ο κύριος Κοκαβές που είναι μαζί. Χρήστο, έλα. Ναι, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τον Παντελή Κοκαβέση. Ο Παντελής είναι ένας σημαντικός τέλεχος της μειονότητας εδώ στη Χιμάρα, αλλά είναι και ο συγκρατούμενος του Φρέντι Μπελέρη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις 11 Μαΐου είχε συλληφθεί μαζί με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας για εκείνη την περίφημη Παντελή υπόθεση με την δωροδοκία, έτσι. Τι σημαίνει όμως για σας η εκλογή του Φρέντι σε αυτή τη θέση? Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στο πάνελ, στον κύριο Παυλόπουλο και στον κύριο Οικονόμου. Και στον Γιώργο Αυσιά. Καλημέρα. Μεγάλη, δεν περιγράφεται. Ναι. Καλημέρα και αυτιά και σε εσάς. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια. Δεν σας βλέπω.
Συγχαρητήρια για το δικό. Καλά και εσάς, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Να είστε καλά. Εμείς είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι που εξελέγει ο κύριος Μπελέρης. Εχθές τα είδατε όλα τι συνέβησαν εδώ στη Χιμάρα. Εγώ προσωπικά εύχομαι να εκπροσωπήσει τα δικαιώματα της μειονότητας στην Ευρωβουλή, όπως ο ίδιος ξέρει και θα το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Και εμείς εδώ πέρα αναμένουμε τώρα τι θα γίνει με το δικαστήριο. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Την Παρασκευή είναι το εφετείο, έτσι. Την Παρασκευή έχουμε το δικαστήριο και περιμένουμε εξελίξεις και να υπάρχει μια καλή. Εδώ, κύριε Κοκαβέση, έχει περιθώριο. Υπάρχει τρόπος να τον κρατήσουν άλλο μέσα τον. Το Φρέντι Μπελέρη. Πρέπει άμεσα. Πρέπει ο άνθρωπος να. Μετά την εκλογή του Λεσπρόνα. Παιδιά, 19. Το έμαθα χθες. 16-19 γίνεται η ορκομοσία. Ναι. 16-19, αν μέχρι τότε δεν έχει βγει. Για μένα οράμα σήμερα. Θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Και να ξέρετε κάτι. Θα πρωταγωνιστήσουμε όλοι. Ναι, όλοι. Στο να βγει από τη φυλακή αυτός ο άνθρωπος. Τελείωσε, τέρμα. Με πίεση πια, παντού. Με πίεση παντού. Παντού. Είναι ένα μήνυμα, ελευθερίας για τον εδώ. Άνθρωπο αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε Κοκαβέση, Χρήστο. Καλημέρα. Γιώργο, συγχαρητήρια. Καλημέρα από τη Χιμάρα. Εδώ θα έχεις μια θέση πάντα για να επικοινωνείς τα θέματά σου. Κλείνοντας. Και να λες απαντήσεις σου, να το ξέρεις, θα είναι εδώ η θέση σου. Δεν αλλάζει αυτό. Ευχαριστώ. Είναι εδώ η θέση. Καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Ευχαρίστησα το σταθμό γιατί, παιδιά. 14 χρόνια εδώ, ποτέ δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο να μου πει θα πεις αυτό. Παιδιά, για μένα η κοινωνία είναι οδηγός μου. Εμένα όταν μου είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τράβα μπρος, είχε την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι 306.000 σταυροί θα ήταν εκτός του κομματικού κύκλου. Γι' αυτό που πήγα στην αγορά. Έσφιξα χέρια, είδα ανθρώπους. Τους άκουσα. Ξέρετε τι μου λέγανε, άντε να τελειώνουμε. Τι λέτε, μωρέ. Μου λέει η γυναίκα για το πρόβλημά της. Μου λέει για τούτο εδώ. Μου λέει για το άλλο. Και εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Άρα λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ τους Έλληνες. Έχω συγκινηθεί. Και ελπίζω αυτή σας η αγάπη να βρει ανταπόκριση εκεί ψηλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.